Ο κύριος Βασίλης Λεβέντης, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε κύριε Λεβέντη? Καλό μεσημέρι κύριε Γιάννα, καλό μεσημέρι. Λέω, η δικαιοσύνη θα κρίνει και τη συμφωνία? Τρελαθούμε τελείως, δηλαδή, δεν ξέρω εγώ. Νομίζω ότι έχει απομυστεί πολλά η δικαιοσύνη. Να αφήσουμε λίγο, να καθαρίσει λίγο καμιά υπόθεση. Ακούστε κύριε Γιάννα, όταν η κυβέρνηση ενεργεί χωρίς συμβούλιο αρχηγών και χωρίς άδεια της Βουλής. Πρέπει, λέτε. Και κάνει του κεφαλιού του ο Πρωθυπουργός, ενώ όλα τα κόμματα τα άλλα φωνάζανε, νομίζω ότι αναλαμβάνει προσωπικά ευθύνες πλέον. Καλά, ξέρετε κάτι, η κυβέρνηση έτσι κι αλλιώς πρέπει να αναλαμβάνει ευθύνες, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι ναι, κι αλλιώς. Εγώ συμφωνώ ότι ίσως θα έπρεπε να υπήρχε μια διαδικασία μεγαλύτερη συνένεσης για το θέμα αυτό. Σε μείζωνο σημασία θέματα, ναι. Σε μείζωνο όταν έχεις το λαό συνολικά αντίθετο, ναι, με ποσοστά 80% και τέτοια, και πας και υπογράφεις μια σύμβαση που αντιτίθεται στο λαϊκό αίσθημα και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης φωνάζουν, νομίζω πια θα ήταν βλάκας ο Πρωθυπουργός να θεωρεί ότι δεν θα συναντήσει μπροστά του κάποιο έλεγχο. Κατάλαβα. Έτσι πιστεύω εγώ. Όχι, εντάξει, δηλαδή, έτσι κι αλλιώς. Η εξουσιοδότηση ενός Πρωθυπουργού που παίρνει στην ψήφο είναι για τρέχοντα θέματα ή για θέματα τα οποία έχει ρητά αναφέρει. Ρητά αναφέρει και είναι γνωστά στην κοινωνία. Καλά, η θέση του θέματα... βέβαια για το μακεδονικό. Στις, ναι. Στις, τι, ήταν, τα δίνουμε. Ένα λεπτό. Η θέση του για το μακεδονικό στις προγραμματικές δηλώσεις του ήταν αυτή. Αυτή ήταν. Δεν νομίζω. Αν δείτε τι είπε. Δεν ήταν θέμα εκεί που είχε απασχολήσει τους εκλογικούς του. Όχι, αλλά είχε μιλήσει γι' αυτό. Εγώ το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, γιατί προσπαθούσα να δω ποια θα ήταν η αντίδραση του εταίρου του άλλου, του κυρίου Καμένου. Γι' αυτό το είχα προσέξει. Αλλιώς, βεβαίως δεν ήταν τότε στην επικαιρότητα, έχετε δίκιο. Και δεν υπήρχε βέβαια ο κύριος Ζάεφ. Γιατί χωρίς τον κύριο Ζάεφ δεν θα είχε ανοίξει η κουβέντα. Ισχύει αυτό. Ήταν ένα σκοτάδι. Βεβαίως. Ήταν άλλη εποχή. Και δεν έκανε σύγκληση Βουλίου Αρχηγών υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γιατί δεν έλαβε η Βουλή μια απόφαση? Εάν δεν υπήρχε η πρόταση της Δημοκρατίας, δεν θα συζητούσε καθόλου. Κύριε Λεβέντη, αν πάρει η απόφαση τώρα η Βουλή για αυτό το θέμα, θα είναι λίγο ένα πρόκριμα μετά την υπογραφή. Ότι εγκρίνει κιόλας. Ξέρετε ότι έχει. Γιατί έτσι κι αλλιώς μπορεί να απορρίψει. Και συγγνώμη, αν οι Σκοπιανοί εφαρμόσουν την συμφωνία. Και αλλά έχουν και ένα δημοψήφισμα ακόμα. Ναι, όλα τα όλα και τα κερδίσουν. Όχι, αν τα κάνουν μετά όλα. Η Ελληνική Βουλή. Συγγνώμη, μία ερώτηση σας κάνω. Ναι. Αν εφαρμόσουν τη συμφωνία οι Σκοπιανοί. Την αλλαγή του συντάγματος και τα αυτά. Και κάνουν και το δημοψήφισμά τους όλα. Όπως όχι, η Βουλή θα εγκρίνει. Δεν μπορεί να εγκρίνει. Η Ελληνική Βουλή μπορεί να απορρίψει. Όχι, θα εγκρίνει. Άρα ουσιαστικά μας έβαλε σε ένα δρόμο χωρίς επιστροφή. Μάλιστα. Εκεί έγκυται το θέμα στο οποίο έχει τεράστια ευθύνη. Ότι ενήργησε χωρίς Συμβούλιο Αρχηγών, χωρίς Βουλή και επιπλέον μας έβαλε σε ένα δρόμο που αν η Ελλάδα κάνει πίσω στην ψηφοφορία στη Βουλή θα γίνει το μαύρο πρόβατο του πλανήτη η Ελλάδα. Έχει ευθύνες ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Κοτζιάς, τις οποίες εγώ του τόνισα μες στη Βουλή και λέει με απειλείτε. Λέω δεν σας απειλώ, αλλά έτσι όπως το ενεργείτε παίρνετε στην πλάτσα όλη την ευθύνη. Μάλιστα. Τώρα, ο λαός από ό,τι βλέπετε συνεχίζει και είναι αντίθετος και έχουν αυτή μια μόνιμη εποδό ότι είναι ακροδεξί. Όχι, είμαι ακροδεξιός εγώ. Προς Θεού, ένα λεπτό, είμαι ακροδεξιός εγώ. Όχι. Γιατί και αυτό έφτασαν και το εντάξει, είπαν. Ναι, όχι, δεν ακούστε, είναι σωστό. Ακούστε, δεν ένα είναι λεπτό. Σωστό, η ακροδεξιά είναι, κάνει πάντα πατριδοκαπηλεία. Πάντα. Καρατζαφέρδες και τέτοιοι πάντα ήταν ακραίοι. Συμφωνώ. Αλλά εδώ υπάρχουν και άνθρωποι δημοκρατικοί. Που αντιδρούν, λέτε. Ναι, βέβαια. Που αντιδρούν. Διότι βλέπουν ότι δώσαμε γλώσσα, δώσαμε εθνικότητα. Δώσαμε. Με κοροϊδεύσε εμένα προσωπικά σαν Λεβέντη ο Τσίπρας στο εξής. Μου είχε πει: πρώτα θα γίνει η αλλαγή του συντάγματος, πρώτα το δημοψήφισμά τους και μετά θα τους δώσουμε πρόσκληση και είσοδο στο ΝΑΤΟ. Αυτός δίνει την πρόσκληση πρώτη-πρώτη. Την υπέγραψε χθες ο Κοτζιάς. Μάλιστα. Αυτά είναι ποινικά αδικήματα τα οποία θα τα βρει μπροστά του και ο Κοντζιάς και ο Τσίπρας. Κατάλαβα. Δεν είναι θέμα αυτό με το οποίο μπορεί του κεφαλιού του να κάνει ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα. Είναι ένα εθνικό θέμα που δεσμεύει τις επόμενες γενιές. Και χρειαζόταν όχι μόνο συνένεση, ευρύτατη συνένεση χρειαζόταν η υπόθεση αυτή. Μάλιστα. Και δεν ξέρω γιατί βιάστηκε. Δηλαδή τέτοια πίεση οι Αμερικανοί
γιατί βιάστηκε να μου εξηγήσει, να έλεγε κάντε τις αλλαγές και εγώ εδώ είμαι. Γιατί νόμιζε ότι έκανε το καλύτερο, κύριε Λεβέντη, γι' αυτό βιάστηκε. Νόμιζε ότι είναι μια ευκαιρία. Αυτή ήταν η άποψή του. Ακούστε, οι συνταγματολόγοι λένε ότι σε μείζωνο σημασία σε εθνικά θέματα πρέπει να έχει και άδεια της Βουλής και άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου. Αν υπάρξει άδεια της Βουλής, αυτό είναι ιωνή κύρωση, κύριε Λεβέντη. Ναι. Δεν είναι ιωνική κύρωση. Πώς δεν είναι ιωνική. Τώρα νομικοί είμαστε. Τώρα τι. Στο πρώτο έτος. Όχι, άλλο η κύρωση της συμφωνίας που θα γίνει κάποτε και άλλο είχε ανακοινώσει μια συμφωνία. Πώς θα γίνει, κυρία Γιαννάκου, τότε τι είδος, ο Πατακός τι διαφορετικό θα έκανε? Θα έκανε και αυτός του κεφαλιού του και θα έλεγε μετά αν την εγκρίνεται τη συμφωνία. Μάλιστα. Με συγχωρείτε, σε τι, οι δημοκρατικοί ηγέτες δεν πρέπει να έχουν δημοκρατική ευαισθησία και συνενετικό κλίμα? Πνεύμα δεν πρέπει να έχουνε? Αυτό είναι βέβαιο και αυτό πρέπει να ισχύει για όλους. Το είχε ο κύριος Τσίπρας, το είχε στη διαχείριση του ζητήματος αυτού? Απαντήστε μου. Εσείς λέτε, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω. Αυτό είναι ρητορική ερώτηση που μου κάνετε, υποθέτω. Εγώ είμαι δημοσιογράφος, τι να απαντήσω. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Πώς θα πειθαρχήσει όλη η Ελλάδα? Πάει στο Λονδίνο, τον βρίζουνε. Πάει στη Θεσσαλονίκη, πήγε να συνεδριάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, μαζευτήκαν απ' έξω. Όλοι αυτοί είναι ακροδεξιοί? Αυτό το πράγμα είναι πράγμα που προτάσει ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ? Να ρωτήσω τώρα. Και μειοδότησαν και τώρα να το καταπιούμε? Να καταπιεί όλη η Ελλάδα την παράδοση της Μακεδονίας, κυρία Παπαδάκου. Κυρία Παπαδάκου. Εντάξει. Να ρωτήσω τώρα κάτι για την Τουρκία. Γιατί από χτες μάλλον, ναι, που ανακοινώθηκε για τα αποτελέσματα, τα αποδέχτηκε και η αντιπολίτευση, έχουμε τον κύριο Ερντογάν πάλι. Ναι. Ποια είναι για κάντε με ένα σχόλιο για τα αποτελέσματα καταρχήν. Για την Τουρκία, εγώ έχω πει ότι είναι πάντα επικίνδυνη η Τουρκία, δεν αλλάζει η Τουρκία. Και αυτό έχω ζητήσει παραγγελία 30 F-35 και 5 φρεγατών. Να γίνουν, λέτε, από την Ελλάδα. Μην κάνουμε σενάρια, θα γίνει έτσι, θα γίνει αλλιώς. Η Τουρκία πάντα θα ζητάει νησιά, πάντα θα υποφθαλμιά τον Εύρο, πάντα θα θέλει όλη την Κύπρο. Φοβάστε, ξέρετε, ένα φοβάστε. Ναι. Βέβαια φοβάμαι. Φοβάστε μήπως μετά τις εκλογές, μήπως γίνει κάποιο θερμό επεισόδιο, ίσως όχι μέσα στο καλοκαίρι, υποθέτω. Ο Ερντογάν και η Τουρκία δεν αλλάζει την επιθετική της τακτική. Δεν την αλλάζει. Βλέπω και βγάζετε κάτι που ασχολούνται με γεωστρατηγικά, τέτοια βγάζετε στις τηλεοράσεις. Όλοι αυτοί οι κασίες κάνουν. Η μόνη ισχυρή αντίσταση στον Τούρκο είναι ο ελληνικός στρατός να είναι ισχυρός. Αυτό αποτρέπει τον Τούρκο. Λοιπόν, αν εμείς δεν θέλουμε να διαθέσουμε λεφτά για την άμυνα, ο Τούρκος θα φτάσει στον Πειραιά να ελιμενίζονται τα πολεμικά του πλοία. Σας το λέω υπευθύνως από τώρα, έχει τέτοια στρατιωτική ισχύ ο Τούρκος που μαζί μας πράγματι θα είμαστε η μύγα, όπως είχε πει ένας εκπρόσωπός του, και εκείνοι οι γίγαντες. Εσείς τώρα για τους δύο, για τα δύο παιδιά επάνω τους στρατιωτικούς, τι παιδιά, στρατιωτικοί μας. Εγώ έχω ζητήσει. Ναι. Έχω ζητήσει το έθεσε ο κύριος Τσίπρας στα συγχαρτήρια που έδωσε τον Ερντογάν, λέει, το έθεσε το θέμα αυτό. Έτσι μαθαίνουμε από το Μαξίμου. Τι, το έλυσε. Το έθεσε. Δεν είπα, και άμα το έθεσε, τι έκανε. Εσείς τι είπατε, έχετε ζητήσει κάτι, λέτε. Μόνο που εγώ ζητώ να γίνει έρευνα πάνω ποιοι επέτρεπαν να έχουμε δύο μόνο σε περιπολία. Όταν ο Τούρκος είχε 8 και 10. Και τώρα έχουν ενισχυθεί, λέτε. Τώρα ναι, αλλά στέλναμε δύο. Έπρεπε να ξυλωθεί η ηγεσία του στρατού στον Εύρο. Να ξυλωθεί και μάλιστα και να δικαστούν οι άνθρωποι αυτοί. Γιατί είχε μόνο δύο, λέτε. Βέβαια, το έχω θέσει αυτό. Και στενοχωρήθηκε ο αρχηγός ΓΕΣ που το έθεσα. Βέβαια, στενοχωρήθηκε. Τούρκοι... Αυτή είναι η άποψή σας. Τι στενοχωρήθηκε? Δεν κάνανε όμως μια έρευνα γιατί εμείς στέλναμε δύο. Ναι. Δεν κάνανε καμία. Για το μέλλον τους τι εκτιμάτε? Αν εμείς στέλναμε και εμείς, κύριε Λεβέντη, κύριε Πρόεδρε, για το μέλλον τους τι εκτιμάτε τώρα? Υπάρχει μια ελπίδα? Πολύ δύσκολο. Αν δεν δώσουμε τις 8, πολύ δύσκολα αυτή να τώρα θα σας ρωτούσα για τους 8, αλλά θα σας διακόψω για μισό λεπτό για ένα διάλειμμα. Με συγχωρείτε, ξέρετε, εσείς έχετε ξαναμιλήσει στην εκπομπή μας.
στον Α989, τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών. Μιλάει για την Τουρκία και μοιράζεται μαζί μας, με εσάς, τους ακροατές μας, τους φόβους του για την Τουρκία και για την επιθετική της πολιτική. Και λέγαμε και για τους 8 και για τους 2 Έλληνες στρατιωτικούς μας. Τώρα έχουν απειλήσει ότι θα μπορεί να υπάρξει και απαγωγή. Το έχετε ακούσει που το είπε ο αντιπρόεδρος. Και μάλιστα σε προεκλογική περίοδο. Δεν το παίζε μια εποχή. Κυρία Γιάννα μου, ο Τούρκος είναι Τούρκος. Mm-hmm. Εξ αρχής έλαβα σκληρή στάση και είπα καμπάνια μεταξύ των εφοπλιστών και των ομογενών για να προβούμε σε νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Έφτασα μέχρι και στο σημείο και είπα όσοι παίρνουν πάνω από 1.500 ευρώ σύνταξη να δώσουν από 200 ευρώ. Και στράφηκα και εναντίον του κόμματός μου, διότι όταν λέω τέτοια πράγματα, από ό,τι ξέρετε, ο συνταξιούχος νομίζει ότι θέλω να του κόψω σύνταξη. Μα σύνταξη του κόψαν 15 φορές ο Σαμαράς και ο Τσίπρας του κόψαν τη σύνταξη. Ενώ εγώ τα δύο καταστάρικα αυτά τα ήθελα για την άμυνα της χώρας. Δεν τα ήθελα για να κάνω το καπρίτσιο μου. Ναι, λέτε λοιπόν, δηλαδή ότι πρέπει να ενισχυθεί ο στρατός, η αεροπορία, το ναυτικό. Να κάνει ο Καμένος τώρα αναβάθμιση στους Ντενεκέδες και να κυνηγάμε με τους Ντενεκέδες. Και λέτε για νέα παραγγελία εσείς τα F-35 και όχι για αναβάθμιση του Μαλλού. Τους Ντενεκέδες άμα να αναβαθμίσουμε θα κυνηγάμε με αναβαθμισμένα τα F-35 του Τουρκού. Ο Τούρκος φέρνει S-400, όλα θα τα πάρει. Δεν υπολογύζει τίποτα. Το παίζει και ηγεμονική δύναμη. Έχει βέβαια, να σας πω κάτι, έχει βέβαια τα οικονομικά προβλήματα απέναντι, Ναι, από ό,τι βλέπετε όμως δεν τον εμποδίζουν στο να κάνει τις παραγγελίες και να το παίζει ισχυρός. Οι Αμερικανοί μπλοκάραν βέβαια αυτή την παραγγελία των F-35. Τι μπλοκάραν, την παρέδωσαν. Παρέδωσαν, εκπαιδεύονται οι Τούρκοι πιλότοι στο αμερικανικό έδαφος. Σας παρακαλώ, το παρέδωσαν τα F-35. Τα πέντε παρεδόθησαν. Κύριε Λεβέντη, δεν μπορεί, έχει πάρει προκαταβολή, δεν μπορεί να μην τα δώσει. Ναι. Τώρα να πάμε στο τελευταίο θέμα, το οποίο δεν είναι καθόλου τελευταίο, τα οικονομικά. Ναι. Εμείς είχαμε μία εκδήλωση εκεί στο Ζάπιο μεταξύ των δύο εταίρων ότι βγαίνουμε από το μνημόνιο, ότι άλλη είναι η εικόνα που εμφανίζει η αντιπολίτευση, μαύρη και άραχνη για τους αυτούς, ότι θα κομπούν οι συντάξεις, ότι είναι αυτό κλπ. Πού είναι η αλήθεια, επειδή εσείς τα λέτε τσεκουράτα που λένε. Ακούστε, η αλήθεια είναι στο εξής, έχω πει πάντα. Για να σωθεί η οικονομία χρειάζονται να επιστρέψουν τα λεφτά που φύγανε. Τα λεφτά που φύγανε είναι περίπου 100 με 100 τόσα δις φύγανε την τελευταία οχταετία στο εξωτερικό. Πρώτον, αυτά αν δεν επιστρέψουν και τα δεν μισά είναι φοροδιαφυγή, μην πω παραπάνω, δεν θέλω. Δεν ξέρω τι είναι, να επιστρέψουν. Λέω, το λέω επικώς, τα ξέρετε. Να δώσουν κίνητρα ακόμη και στη φοροδιαφυγή. Καλύτερα να είναι εδώ η φοροδιαφυγή παρά να είναι έξω. Λέτε δηλαδή να δώσουν κίνητρα για εθελούσια, ας πούμε. Επιστροφή των χρημάτων. Γιατί αυτά τα χρήματα, ειδικά αν επενδυθούν κιόλα. Αν επενδυθούν, αυτά αν επενδύονται, να αμνηστεύεται ακόμη και η φοροδιαφυγή. Λέω τώρα μια ιδέα. Έτσι κι αλλιώς έχει παραγραφεί για τους περισσότερους. Το Συμβούλιο της Επικρατείας την παρέγραψε. Αυτό λέω. Έτσι κι αλλιώς. Φαντάσματα κυνηγάμε. Υποσχόταν ο Τσίπρας, υποσχόταν ο Σαμαράς ότι κυνηγάνε. Κάναν τίποτα. Τίποτα απολύτως δεν κάνανε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, επενδύσεις. Τρίτον, ιδιωτικοποιήσεις. Σε επενδύσεις έχει έρθει κανείς. Έχει έρθει μία επένδυση να πούμε ΝΑΤΟΣ ήρθε, ήταν να πάει η Ρουμανία και προτίμησε Ελλάδα. Ήρθε κανένας. Ιδιωτικοποιήσεις κάναμε, τα βάζουμε όλα στο ΤΑΙΠΕΔ έτσι ώστε να τα πάρει και ένα κομμάτι ψωμί ο ξένο, οι δανειστές να τα πάρουν όταν εμείς αστοχήσουμε και δεν πληρώσουμε ένα ομόλογο. Δηλαδή η Ελλάδα νομίζει ότι κόβοντας μισθούς και συντάξεις και βάζοντας φόρους καινούργιους ότι μπορεί να ανορθωθεί η οικονομία. Είναι τρελοί αυτοί οι άνθρωποι που τα κάνουν αυτά. Και της δεξιάς και της αριστεράς οι οικονομολόγοι είναι τρελοί. Αν θεωρούν ότι με κοψίματα μισθών και συντάξεων και με επιβολή νέων φόρων σώζεται η οικονομία μιας κατεστραμμένης χώρας. Ναι, σε αυτή την εκδήλωση τώρα στο Ζάπιο που έγινε, το πρώτο θέμα που υπόθηκε ήταν η οικονομία. Το δεύτερο θέμα που υπόθηκε, που θεωρείται και μια προγραμματική βάση, ας πούμε, για τους εταίρους, είναι το θέμα της διαφθοράς και των υποθέσεων αυτών. Για πείτε μου τώρα, εσείς τι βλέπετε με αυτή την υπέθα. Θα δούμε φως, θα δούμε κανέναν άνθρωπο. Εγώ δεν λέω φυλακή. Να επιστρέψει τα χρήματα. Ξέρετε, δεν είναι θέμα μόνο φυλακής. Είναι θέμα να επιστρέψει αυτά που έχει πάρει. Που έχει... Και ξέρετε ότι αυτό που λέτε για την άμυνα, ας πούμε, που εσείς ζητάτε να δώσουν οι
οι κατέχοντες. Το μεγαλύτερο πάρτι, ας πούμε, έχει στην άμυνα, ακούστε, τα ξέρετε. Οι άνθρωποι που κάναν τη διαφθορά είναι οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ κάναν διαφθορά και αυτοί. Να κυνηγήσουν τον εαυτό του. Το ΣΥΡΙΖΑ ήδη είναι εμπλέκονται σε διαφθορά. Πρώτη φορά το ακούω. Τα θαλασσοδάνεια. Ποιοι φάγαν τα λεφτά, οι ευνοούμενοι των καταστάσεων αυτών. Θα του κυνηγήσει το σύστημα. Αφού ο ελληνικός λαός έκανε το λάθος όταν πρόκυψε η κρίση και ξαναψήφισε τα ίδια κόμματα που δημιούργησαν την κρίση. Με ελαφρές διαφορές. Έφυγε από τον ΠΑΣΟΚ, πήγε ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά κατ' ουσίαν δεν άλλαξε κάτι. Δηλαδή ψηφίσαμε το ίδιο πολιτικό σύστημα, το διατηρήσαμε. Αυτό είναι στους ξένους το πιο παράδοξο. Ότι ενώ η Ελλάδα τραντάχτηκε, είχαμε 10.000 αυτοκτονίες, ξαναψηφίσαμε τα ίδια κόμματα. Και αυτό οφείλεται στο ότι το μηντιακό σύστημα επέμενε να προβάλλει τους ίδιους και τους ίδιους. Εκεί. Λοιπόν, τώρα μου λέτε αν με τη διαφθορά θα εισφράξουμε χρήματα. Όσα εισφράξαμε και με τη φοροδιαφυγή, θα εισφράξουμε και με τη διαφθορά. Δεν είστε αισιόδοξοι ούτε σε αυτό. Τι, δηλαδή. Τι θα πάρει από την Οβάρτης. Στην Οβάρτης, από ό,τι φαίνεται. Στην Οβάρτης πρέπει να γίνει μια αίτηση και Λεβέντη για αποζημίωση, η οποία δεν έχει γίνει ακόμα. Έχετε δίκιο σε αυτό. Εντάξει, πρέπει να γίνει. Λοιπόν, η ίδια αίτηση που έγινε και στη Siemens. Α, εκεί ήταν μια μεγάλη αποτυχία. Ναι, λοιπόν, εδώ θα έχουμε επιτυχία. Το έχω ζήσει. Εδώ θα έχουμε επιτυχία, θεωρείται. Ελπίζω, κύριε Πρόεδρε. Δεν θεωρώ. Ελπίζω. Θέλω να είμαι αισιόδοξη. Ναι, τέτοια μέρα είναι και μαύρη μέρα. Νομίζω ότι κυνηγώντας το παρελθόν, χάνεις. Ναι, αλλά έχουν φαγωθεί, έχει φαγωθεί και το καταπέντασμα και στο παρελθόν. Ναι, έχει φαγωθεί και το καταπέντασμα, αλλά όσο ασχολούμαστε με το παρελθόν, χάνουμε τον προσανατολισμό μας. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται ένα πολιτικό σύστημα ενωτικό, που να δώσει μια κυβέρνηση 240 βουλευτών, που να εμπνεύσει εμπιστοσύνη μέσα και έξω από την Ελλάδα για να έρθουν επενδύσεις. Η λύση εκεί είναι ιδιωτικοποιήσεις και επενδύσεις. Εκεί είναι η νέα αιμοδοσία. Ωραία, ας τελειώσουμε με την πρόταση. Το κυνήγι των φαντασμάτων, όπως δεν απέδωσε στη φοροδιαφυγή, είμαι σίγουρος και στη διαφθορά. Διότι συναντούν δικούς τους ανθρώπους, ανθρώπους που τους στήριξαν να επιτελέσουν τον κύκλο της διαφθοράς. Θα τους βάλουν φυλακή τώρα ή θα τους πούν φέρτε τα πίσω. Για να δεν δούμε. Γίνεται. Λοιπόν, γίνεται. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί. Πάντα. Να είστε καλά. Κάνετε εσείς, σαν κοπέλα δημοσιογράφος, κάνετε μεγάλες προσπάθειες. Προσπαθώ, δεν βαριέστε. Θα δούμε. Άλλωστε, κύριε Πρόεδρε, οι πιο ωραίες μάχες είναι οι χαμένες μάχες. Το έχουμε πει αυτό. Για εμάς τουλάχιστον. Για του αγώνα. Για του δημοσιογράφου. Χρόνια εκτός Βουλής. Το ένιωσα αυτό, έχανα, αλλά ήταν η ώρα. Αυτό σας λέω, δεν ήταν ωραίο. Γιατί κρατιώσουν τουλάχιστον ηθικός. Okay. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας. Λοιπόν.